Καλησπέρα σε όλες και όλους σας, τους φίλους μας, τα μέλη μας και ιδιαίτερα στον επίτιμο κρατιότατο μεγάλο ταξιάρχη, τον κρατιότατο αδελφό μας Σπύρο Καμαλάκη. Το σημερινό θέμα λοιπόν είναι το «Ψώμεθα εις Φιλίππους». «Ψώμεθα εις Φιλίππους», μία φράση που απευθύνθηκε στην παρέα των συνωμοτών, στην παρέα του Βρούτου. Είναι όμως παρέα του Βρούτου, και γι' αυτό απλώς ήταν ο πιο γνωστός. Ποια ήταν αυτή η παρέα? Εισαγωγικά λοιπόν, θα σας διαβάσω δύο κομμάτια. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν η παρέα του Κάσιου. Την τελευταία φορά που ασχοληθήκαμε με τον εμφύλιο της Ρώμης, είχαμε τη μάχη στα Φάρσαλα, όπου ο Βρούτος διασώθηκε. Και μαζί διασώθηκαν και άλλοι που ήταν ενάντια στον Καίσαρα. Αυτοί, αντί να καθίσουν ήσυχα, τι κάνανε? Μπήκανε στο περιβάλλον του Καίσαρα και μετά αποφάσισαν ότι ο Καίσαρ πρέπει να φύγει από την εξουσία. Διότι ήθελαν να κυβερνήσουν αυτοί. Πώς θα το καταφέρνανε αφού ήταν άσημοι? Βρήκαν τον Βρούτο, ο οποίος όχι ότι ήταν γνωστός, το παιδί της μαμάς ήταν, της Ερβίλιας. Πλην όμως είχε ένδοξο όνομα, διότι ένας Βρούτος στο παρελθόν ήταν αυτός που είχε διώξει τον τελευταίο βασιλιά της Ρώμης, έτσι, τον Ταρκίνιο. Αφού λοιπόν ο Κάσιος, ο Παμπώνηρος και Δόλιος, ο οποίος έμενε στο πέμπτο διαμέρισμα της Ρώμης, το πιο αριστοκρατικό. Τι έκανε λοιπόν? Έπιασε τον Βρούτο και του είπε: πήγαινε εσύ μπροστά, θα σε ακολουθήσουμε και θα σε κάνουμε και θα σε δείξουμε που πρέπει να ελευθερώσεις τη Ρώμη. Το έχαψε ο Βρούτος, διότι πάντοτε υπάρχει ένας χαζούλης που πιστεύει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και αυτός γίνεται όργανο στα χέρια του Παπάτου. Και ο Παπάτου ήταν ο Κάσιος. Λέει λοιπόν, πίσω από την πλάτη του Βρούτου: «Ναι Βρούτε, είσαι ευγενής. Ωστόσο, βλέπω πως το αξιότιμό σου μέταλλο μπορεί με δούλεμα να χάσει την ιδιότητά του. Γι' αυτό πρέπει οι πνεύματα ανώτερα όλο με όμοια να σχετίζονται. Γιατί ποιος είναι τόσο στέρεος να μην δελεάζεται? Ο Καίσαρας δε με χωνεύει», λέει ο Κάσιος δε τον εαυτό του, «αλλά αγαπάει το Βρούτο. Αν ήμουν τώρα Βρούτος και ήταν αυτός Κάσιος, δε θα με επηρέαζε κανένας. Απόψε από τα παράθυρα θα ρίξω μέσα στο σπίτι του γραφές με χαρακτήρες διάφορους, ως να προέρχονται από διάφορους πολίτες, να λένε όλες τις Ρώμης τη μεγάλη ιδέα για το όνομά του, όπου θολά του Καίσαρα η φιλοδοξία να διαφαίνεται, και ύστερα από αυτό εμείς και ο Καίσαρας, αν καλοθρονιαστεί, θα τον γκρεμίσουμε ή μαύρη μέρα θα μας βρει». Τελικά σε αυτό το σημείο ήταν προφητικός, γιατί τους βρήκε η μαύρη μέρα. Και η μαύρη μέρα τους βρήκε στους Φιλίππους. Θα ήθελα επίσης να διαβάσω ένα κομμάτι από το
τέλος, πράξη 4, σκηνή 3, όπου τσακώνονται πλέον, ο Βρούτος έχει πάρει χαμπάρι με τι τύπους έχει μπλέξει. Είναι λίγο πριν τη μάχη. Αλλά είναι πια αργά. Διότι ο Κάσιος και οι πήρα περί αυτών έχουν βάλει χέρι στο ταμείο. Στο κοινό ταμείο της εκστρατείας τα καλά παιδιά βάλανε χέρι και δημιουργήθηκαν ελλείμματα. Και ο Βρούτος, ο οποίος ο Καημενούλης, ήταν καλοπροαίρετος. Δεν ήθελε να τρώνε τα λεφτά έτσι, ήθελε να πληρώνουν οι στρατιώτες. Λέει λοιπόν, όταν του είπε ο Βρούτος στον Κάσιο, δεν σου δίνω άλλα λεφτά. Άρχισε ο Κάσιος να φοβερίζει και του λέει, το έκαμε κιόλας ότι θα έπρεπε να σε λυπήσει. Κάσιε, δεν με σκιάζουν οι φοβέρες σου, γιατί είμαι τόσο καλά οπλισμένος με τη μειότητα που περνάνε από μένα σαν τον μάταιο άνεμο που δεν το λογαριάζω οι φοβέρες σου. Σου στείλα για χρήματα και μου τα αρνήθεις, γιατί δεν μπορώ να βγάζω χρήματα με αχρία μέσα. Μα τα ουράνιο, κάιο να είχα την καρδιά μου να κόβα νομίσματα και να στάλαζα το αίμα μου δραχμές, παρά να βγάζω με τη στρέβλα από τα τραχιά τα χέρια των χωρικών τα λεφτουδάκια τους και με όλα τα μέσα της βίας. Έστειλα σε σένα για χρυσάφι για να πληρώσω τις λεγεώνες μου και τα αρνήθεις. Λοιπόν, η ιστορία είναι κοινή για όλο τον κόσμο, για όλες τις χώρες. Το αποτέλεσμα της μάχης το ξέρετε και θα μας το ο κρατιός αδελφός ο Πασχαλίδης θα μας το εξιστορήσει όπως αρμόζει. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι η προδοσία πάντοτε καραδοκεί. Η προδοσία της φιλίας, της εντιμότητας, της αξιοπρέπειας. Και αυτοί οι οποίοι συνήθως συστρατεύονται είναι αυτοί που έχουν κοινό όφελος. Και το κοινό όφελος, όπως μας το παρουσιάζει ο Σέξπιρ, ήταν τα λεφτουδάκια των Ρωμαίων. Αλλά δεν υπολόγισαν ότι υπάρχει ένας αητός από πάνω που τα βλέπει. Εκείνος ήταν ο ρωμαϊκός αητός. Και είχε μόνο ένα κεφάλι. Φανταστείτε τον αητό του Ιππάτου Συμβουλίου που έχει δύο κεφάλια. Τα βλέπει, αποφασίζει και δρά ανάλογα ώστε να επέλθει η κάθαρση. Και ήδη δίνω το λόγο στον κρατεό αδελφό μεγάλο δοκιμαστή, τον κρατεό αδελφό μας, τον Πασχαλίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κρατεότατε. Πραγματικά, λοιπόν, όπως ακριβώς είδαμε το παρασκήνιο, ας δούμε, λοιπόν, αυτή τη στιγμή πώς ακριβώς εξελίσσεται ένας από τις πιο αιματηρές εμφύλιες συμπλοκές όλης της αρχαιότητας και ειδικότερα στην ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ρωμαίοι πολεμούν Ρωμαίους σε μία μάχη που άφησε πάνω από 40.000 νεκρούς. Η σπίθα όμως που άναψε τον πόλεμο αυτό ήταν η δολοφονία ενός καθοδηγητή που λατρεύτηκε σαν θεός. Πυροδοτούμενη από τη φιλοδοξία μιας μικρής ομάδας ανθρώπων, όπου τα ονόματά τους είναι ακόμη διάσημα πάνω από 2.000 χρόνια, παλεύοντας κάτω από το άγρυπνο μάτι μιας εξίσου διάσημης γυναίκας. Και δεν είναι άλλη από εκείνη τη βασίλισσα της Αιγύπτου, της Κλεοπάτρας. Η μάχη των Φιλίππων
θα άλλαζε την πορεία της ρωμαϊκής ιστορίας. Βρισκόμαστε στο 44 π.Χ. όπου η αρχαία Ρώμη βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας της. Προχωράει πολύ γρήγορα από τη δημοκρατία όπου κυβερνάται από εκπροσώπους του λαού σε μια δικτακτορία καθοδηγούμενη από τον Ιούλιο Κέσαρα, παγιώνοντας τη δύναμη της εξουσίας όπως θα έκανε ο κάθε βασιλιάς. Η ρωμαϊκή γερουσία είχε καταληφθεί μειώνοντας τον αριθμό των γερουσιαστών, έχοντας κουραστεί από το παλαιό καθεστώς που εκπροσωπούσε ο Κέσαρας, παραμένοντας πιστή στη δημοκρατία. Δύο γερουσιαστές, ο Μάρκος Ιούλιος Βρούτος και ο Κάσιος Λογίνιος, οδήγησαν τη συνωμοσία για την δολοφονία του Ιουλίου Κέσαρα με σκοπό την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ο Μάρκος Αντώνιος, δεξί χέρι του Ιουλίου Κέσαρα, μαθαίνει για τη συνωμοσία και προσπαθεί να παρέμβει, αλλά εμποδίζεται από τους συνωμότες. Εκείνη την ημέρα, τη 15η Μαρτίου του 44 π.Χ., στον προθάλαμο της Γερουσίας, ο Βρούτος, ο Κάσιος και οι δικοί τους ακόλουθοι περικυκλώνουν τον Κέσαρα και βία τον μαχαιρώνουν μέχρι θανάτου. Τη στιγμή εκείνη, λίγο πριν οι συνωμότες υψώσουν τα σπαθιά τους εναντίον του, ο Κέσαρας, αντιλαμβανόμενος την παρουσία του θετού ιού του Βρούτου, αναφώνησε την ιστορική και γνωστή μέχρι σήμερα φράση «Και εσύ τέκνον Βρούτε». Λίγο αργότερα φτάνει ο Μάρκος Αντώνιος, αλλά είναι πολύ αργά. Ως ο πιο ισχυρός άνδρας της στη Ρώμη, ο Αντώνιος έχει ένα καλό λόγο πλέον να φοβάται για τη ζωή του. Ο Αντώνιος ήταν ο προστατευόμενος, ο φίλος και ο πολιτικός του σύμμαχος του Κέσαρα. Σε μία και μόνο μέρα ο κόσμος του και το μέλλον της Ρώμης αλλάζουν για πάντα. Η δολοφονία προκάλεσε κοινωνικές αναταραχές, διχάζοντας την πόλη μεταξύ των εχθρών και των συμπαραστατών του Κέσαρα. Ο Κέσαρας ήταν πολύ δημοφιλής στον απλό λαό. Πολλοί Ρωμαίοι πίστεψαν ότι δολοφονήθηκε ο ίδιος ο Θεός. Προβλέπεται πλέον αιματοκύλισμα. Τα νέα φτάνουν στην Κλεοπάτρα, τη θρηλυκή βασίλισσα της Αιγύπτου, η οποία ζούσε στη Ρώμη υπό την προστασία του Κέσαρα. Η Κλεοπάτρα ήταν η ερωμένη του, που του είχε χαρίσει ένα γιο. Ο θάνατός του έθεσε την Κλεοπάτρα και το παιδί της σε κίνδυνο. Πεθώντας για το θάνατο του Κέσαρα, ο Μάρκος Αντώνιος μαθαίνει ότι οι συνωμότες δεν έχουν κανένα σχέδιο για το πώς θα κυβερνήσουν τη Ρώμη. Πλέον υπάρχει ένα κενό εξουσίας, όπου ένας έξυπνος πολιτικός μπορούσε κάλλιστα να το αισθανθεί. Ο Αντώνιος καλεί σε έκτακτη γενική συνέλευση τη Γερουσία. Εκεί πραγματοποιεί μια εμπνευσμένη έκκληση για συμφιλίωση και συμβιβασμό, καταθέτοντας μια προειδοποίηση. Η Ρώμη είναι έτοιμη να επαναστατήσει. Τα πλήθη παραπονιούνται. Μπορεί να επιτεθούν σε εσάς, στα σπίτια σας, στις οικογένειές σας και τους ανθρώπους σας. Δεν έχουμε πιο άλλο τρόπο να σας προειδοποιήσω για αυτή την άρρωστη κατάσταση. Δώστε προσοχή στον πόνο που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, όντας πένιτες, έτοιμοι να σηκώσουν τα όπλα. Ο Κέσαρας, ο ευεργέτης τους, μόλις σφαγιάστηκε. Όλοι εσείς πρέπει να βρείτε ένα καταφύγιο, αλλιώς να φοβάστε για τη ζωή σας. Όλοι σας έχετε κάποιες εξοχικές κατοικίες. Θα πρέπει να αποσυρθείτε εκεί. Σε ξέρω εσένα, Βρούτε. Και ξέρω ότι έχεις πολεμήσει για μία αξία που πιστεύεις. Εκείνη της ελευθερίας. Πολέμησες για να υπερασπιστείς μια ιδέα και όχι εναντίον ενός άνδρα. Αυτός είναι ο λόγος που ζητώ από τη Γερουσία να συγχωρέσει τους κατηγορούμενους και να επικυρώσει τους νόμους του Κέσσαρα. Ήταν μια έξυπνη στρατηγική από πλευράς του Αντωνίου με στόχο να εκτονώσει τις εντάσεις που προκλήθηκαν εξαιτίας της δολοφονίας του Κέσσαρα και να κάνει μόνιμες τις δραστικές αλλαγές του Κέσσαρα. Ήθελε με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσει τη Γερουσία να δει την ομή πραγματικότητα. Πίεζε με ένταση ότι η ανάκληση καταργημένων νόμων του Κέσσαρα θα επέφεραν οικονομική καταστροφή και εξαφάνιση της αξιοπιστίας των ηγετών της Ρώμης. Συνεχίζει ο Αντώνιος. Σας λέω αυτό καλώντας να σκεφτείτε λογικά.
ανακαλώντας αυτούς τους νόμους ισοδυναμεί με απώλεια περιουσιακών στοιχείων και παράλληλα τιμή, νομιμότητα και αναξιοπιστία της δημόσιας λειτουργίας. Και τι πλέον σας εξειδωτεί σε αυτή την περίπτωση να αποφασίσετε για την τύχη της δημοκρατίας, της Ρώμης και των πολιτών της? Κάθε μέρα καταφτάνουν στη Ρώμη όλο και περισσότεροι βετεράνοι του Καίσαρα. Ποιος είναι προετοιμασμένος ανάμεσά σας για να τους πείτε κατάμουτρα ότι επειδή δεν επικυρώνετε τους νόμους του Καίσαρα πρέπει να επιστρέψουν τη γη που κατέχουν και διαμένουν? Ο Αντώνιος είχε πλέον τους γερουσιαστές στο χέρι εκτός των δύο, τον Βρούτο και τον Κάσιο. Το τι θα έκαναν μετά μπορεί ο καθένας να φανταστεί. Πολλοί ήταν οι Ρωμαίοι που έδωσαν τα εύσημα στον Αντώνιο για την προσπάθειά του να επαναφέρει την ειρήνη σε μία διχασμένη πόλη. Γεμάτος αυτοπεποίθηση, ο Αντώνιος καλεί τη Γερουσία στην ανάλυση της Διαθήκης του Καίσαρα. Φίλοι μου, ξεκινήστε την ανάγνωση. Ο Αντώνιος είχε λόγο να είναι αισιόδοξος για τη Διαθήκη του Καίσαρα. Υπήρξε φίλος του και προστατευόμενός του, αλλά η Διαθήκη του περιείχε μία έκπληξη. Εγώ, ο Ιούλιος Καίσαρας, ονοματίζω τον ανιψιό μου Οκτάβιο ως πρώτο κληρονόμο της περιουσίας μου. Και το κάνω αυτό υιοθετώντας τον Οκτάβιο ως υιό μου. Στο λαό της Ρώμης αφήνω τους κήπους μου που βρίσκονται στις όχθες του Τίβερη και 300 εκτάρια γης στον καθένα. Ο μεγάλος ανιψιός του Καίσαρα Οκτάβιος μπορεί να κληρονόμησε τις εντολές της περιουσίας, αλλά ο Μάρκος Αντώνιος πιστεύει ότι εκείνος είναι ο νόμιμος και δίκαιος ηγέτης της κίνησης του Καίσαρα. Ο Αντώνιος χρειάζεται μία ευκαιρία να πείσει το λαό απευθείας. Η κηδεία του Καίσαρα παρέχει την τέλεια ευκαιρία να διεκδικήσει, να διαβεβαιώσει την εξουσία του και να τροφοδοτήσει το πάθος του κόσμου για το δολοφονημένο ηγέτη τους. Για άλλη μία φορά, η ρητορική του δυνότητα αποδεικνύεται ένα πάρα πολύ ισχυρό όπλο. Εάν ο Καίσαρας είχε πεθάνει με έναν απλό και φυσιολογικό θάνατο, δεν θα χρειαζόταν να προβώ σε ένα μακροσκελή λόγο απευθυνόμενος στο λαό. Αλλά αφού πέθανε, τα καθήκοντα των ανώτατων αξιωμάτων τα εκπληρώνω εγώ στη θέση του και δεν μπορώ να αποδεχθώ ποια είναι εκείνα που θα υποθούν. Αυτός ο Πατρίκιος, αυτός ο Ποντίφικας Μάξιμος, αυτός ο σεβαστός πολίτης, ήρωας και θεός, σκοτώθηκε από χτυπήματα φίλων του. Είδες τι καλό σου προσέφερε η επιείκεια που επέδειξες, ο Καίσαρα. Ή το απαράβατο του χαρακτήρα σου, ή η νόμη σου, να σφάζεσαι τόσο βάναυσα από τα χέρια φίλων σου. Τόσος πόνος, τόσο αίμα πάνω στα κάτασπρα μαλλιά σου. Αυτή είναι η κομματιασμένη τίβενος που φορούσες όταν σε δολοφονούσαν εν το μέσο των πτυχών της. Μέσω του Δία, φύλακα της Ρώμης, μέσω των ουράνιων θεών καταθέτω έναν όρκο, τον οποίο θα τον τηρήσω με την ίδια μου τη ζωή, ότι θα πάρω εκδίκηση, Καίσαρα. Συγκινημένο το πλήθος που βρισκόταν κοντά στην νεκρική πυρά του Καίσαρα από την ομιλία του Αντωνίου, όταν άναψε η φλόγα, άρχισαν να πετάνε προσωπικά αντικείμενα στις φλόγες. Θρηνούσαν τον Καίσαρα ως Θεό που είχε μαρτυρήσει. Ο Αντώνιος είχε πετύχει να οδηγήσει το πλήθος, θέτοντάς τον υποστηρικτή του. Βλέποντας τη στάση του κόσμου, ο Βρούτος και ο Κάσιος εγκαταλείπουν τάχιστα την πόλη. Ο Μάρκος Αντώνιος βρίσκεται πλέον ένα βήμα πιο κοντά να αρπάξει την εξουσία. Αλλά αυτοί που εγκατέλειψαν την πόλη δεν ήταν μόνο οι δολοφόνοι του Καίσαρα. Η Κλεοπάτρα, βασίλισσα της Αιγύπτου, νιώθει ευάλωτη για τα επακόλουθα του θανάτου του Καίσαρα και επιστρέφει στην πατρίδα της. Η Αίγυπτος είναι η πιο σημαντική χώρα στην Ανατολή. Ο τροφοδότης ιτηρών για το σύνολο της Μεσογείου. Το λιμάνι της Αλεξάνδρειας είναι το μεγαλύτερο στον τότε κόσμο και ο φάρος του ένα από τα 7 θαύματα της αρχαιότητος. Με το θάνατο του Καίσαρα, η Κλεοπάτρα δεν έχασε μόνο τον εραστή της, αλλά τον προστάτη του βασιλείου της. Είχε συναντήσει τον Μάρκο Αντώνιο μόνο μία φορά και η βασίλισσα δεν ήταν σίγουρη για το ποια είναι η θέση της στο νέο καθεστώς στη Ρώμη. Αποφασίζει να βλέπει και να περιμένει. Καθώς η Κλεοπάτρα αναμένει, ο διάδοχος του Καίσαρα, Οκτάβιος, φτάνει στη Ρώμη, όπου τον υποδέχονται ως βασιλιά. Ο Οκτάβιος είναι μόλις 19 ετών. Ο νεαρός Οκτάβιος είναι άπειρος στην πολιτική,
αλλά κατέχει μια φυσική γοητεία και έμφυτα πολιτικά ταλέντα. Ο Οκτάβιος βλέπει τον Αντώνιο ως συναγωνιστή του και για την καθοδήγηση της Ρώμης. Χρησιμοποιεί την περιουσία του για να κτίσει πολιτική υποστήριξη και να φτιάξει στρατό. Οι δολοφόνοι του Κέσσαρα από την πλευρά τους, έχοντας τις δικές τους φιλοδοξίες, ο Βρούτος και ο Κάσιος ανασυγκροτούνται στο ανατολικό κομμάτι της αυτοκρατορίας. Ο Βρούτος παίρνει τον έλεγχο της Ελλάδας και της Μακεδονίας, ενώ ο Κάσιος δημιουργεί ένα κέντρο επιχειρήσεων στη Συρία, δημιουργώντας στρατό αποτελούμενο από δεκάδες χιλιάδες ανδρών για να υπερασπιστούν το σκοπό τους. Οι τωρινοί συνωμότες βλέπουν τους εαυτούς τους ως απελευθερωτές και θα αποκαταστήσουν τη Ρωμαϊκή Δημοκρατία στο όνομα των πολιτών της. Ειδικότερα ο Βρούτος, βρισκόμενος στην περιοχή του Ολυσπόντου, μυθολογείται ότι ένα βράδυ, ενώ ήταν ήδη έτοιμος με το σχηματισμό του στρατού του, είδε στον ύπνο του το φάντασμα του Ιουλίου Κέσσαρα να τον έχει επισκεφθεί στη σκηνή του και να του λέει «Φιλίππους όψιμε» ή το γνωστό «οψόμεθα εις Φιλίππους». Όπως σημειώνει ο Πλούταρχος, τον ίδιο εφιάλτη τον βλέπει ο Βρούτος μία νύχτα πριν τη δεύτερη μάχη. Αντιμέτωποι με αυτή την αυξανόμενη απειλή των απελευθερωτών, ο Αντώνιος και ο Οκτάβιος ενοποίησαν τις δυνάμεις τους. Δημιουργούν μια τριανδρία με τον Μάρκο Εμίλιο Λέπιδο, ο οποίος ήταν ένας από τους υψηλόβαθμους αξιωματικούς του Κέσσαρα. Κάτω από αυτή τη δεύτερη τριανδρία που θα κυβερνά τη Ρώμη, η πρώτη ήταν, θυμίζουμε, ο Κέσσαρας, ο Βρούτος και ο Κάσιος, οι τρεις άνδρες συμφώνησαν να μοιραστούν την εξουσία για 5 χρόνια, εκδικούμενοι το θάνατο του Κέσσαρα, που θα ήταν ο πιο σίγουρος τρόπος για τη διατήρηση της ισχύως και της εξουσίας. Η τριανδρία κινείται γρήγορα και βία. Εκτελούν τους πολιτικούς αντιπάλους και αρπάζουν τις περιουσίες των πλούσιων Ρωμαίων. Η αριστοκρατία πανικοβάλλεται και αναγκάζεται πολλοί από αυτούς να διαφύγουν. Από εδώ και πέρα ο Αντώνιος, ο Οκτάβιος και ο Λέπιδος θα γίνουν γνωστοί ως οι Κεσαρικοί. Με τις ένοπλες δυνάμεις τους να έχουν ισχυροποιηθεί, οι Κεσαρικοί πηγαίνουν να ψάξουν τον Βρούτο και τον Κάσιο απέναντι της Αδριατικής θάλασσας προς τους Φιλίππους στην Ελλάδα. Οι λεγεώνες του Αντωνίου είναι οι πρώτες που φτάνουν τα οχυρά των απελευθερωτών, πραγματοποιώντας μία πορεία 480 χιλιόμετρων σε 10 ημέρες. Ο Αντώνιος, ο πιο ξακουστός πολεμιστής της Ρώμης, είναι έτοιμος να διασταυρώσει το ξύφος του με το στρατό των δολοφόνων του Κέσσαρα στο πεδίο των Φιλίππων. Μετά από αναρρύθμιτους πολέμους εναντίον ξένων, οι Ρωμαίοι θα πολεμήσουν Ρωμαίους, καθοδηγούμενοι από άνδρες με αντικρουόμενα οράματα και προσδοκίες για το μέλλον της Ρώμης. Ο Βρούτος και ο Κάσιος έπιασαν σημεία στα υψώματα της περιοχής κοντά στην πόλη των Φιλίππων. Το στρατόπεδο του Βρούτου είναι προστατευμένο από πυκνό δάσος και απόκρημνα αναχώματα, ενώ το στρατόπεδο του Κάσιου περιβάλλεται από βάλτους, κάτι που δυσκολεύει αφάνταστα κάθε πιθανή εισβολή. Στο χάρτη μπορείτε να δείτε την περιοχή όπως είναι σήμερα και σε περιοχή που φαίνεται η συγκέντρωση του Κάσιου ήταν όλη βαλτώδης με έλλη. Ο Αντώνιος έστησε το στρατόπεδό του περίπου 2 χιλιόμετρα μακριά σε μία αμμώδη περιοχή. Σημειώστε το αυτό το αμμώδη περιοχή. Τα δύο στρατόπεδα των απελευθερωτών στέκονται στις δύο εκατέρωθεν πλευρές της Εγνατίας Οδού, το μοναδικό δρόμο που διασχίζει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ενώ ο Οκτάβιος στρατοπεδεύει απέναντι από το Βρούτο. Ο Βρούτος και ο Κάσιος έχουν μπλοκάρει το δρόμο με έναν προμαχώνα και ένα χαράκωμα. Οι απελευθερωτές είχαν επίσης ένα κύριο στρατηγικό πλεονέκτημα, την πρόσβαση στο κοντινό λιμάνι της Νεαπόλεως. Αυτό έκανε πιο εύκολο τον ανεφοδιασμό των στρατευμάτων. Ο Αντώνιος γνωρίζει ότι θα πρέπει να διεισδύσει σπάζοντας το όχυρο του Κάσιου. Μέσα σε 10 μέρες κατασκευάζει μυστικά ένα διάδρομο κάθετα στο οχύρωμα, το οποίο θα επιτρέψει τις δυνάμεις του να πάνε πίσω από την εχθρική άμυνα. Οι Κεσαρικοί δεν είχαν πρόσβαση στα νερά
και ούτε ήταν κοντά σε πόλεις. Ο Αντώνιος έχει στραφεί στην Κλεοπάτρα, σύμμαχο του Κέσαρα, για βοήθεια. Τη ζητάει να στείλει 100 πολεμικά πλοία στην Νεάπολη με ενισχύσεις. Με τη βοήθεια του Αιγυπτιακού ναυτικού, ο Αντώνιος θα μπορεί να προκαλέσει τους εχθρούς του, ελέγχοντας το λιμάνι, ενώ παράλληλα δημιουργεί γραμμές εφοδιασμού, εάν φυσικά προλάβουν να φτάσουν εγκαίρως. Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Οκτωβρίου του 42 π.Χ., η μάχη των Φιλίππων ξεκινάει ως η πρώτη μάχη. Χωρίς όμως την εντολή των στρατηγών, είτε του Κάσιου είτε του Αντώνιου, βλέπουμε ότι ξεκινάνε συμπλοκές. Ρωμαίοι πολεμών Ρωμαίους, χρησιμοποιώντας συνηθισμένα όπλα όπως δόρια, ξύφη, τόξα και βέλη. Η μία πλευρά μάχεται για να εκδικηθεί για τον Ιούλιο Κέσσαρα και να συνεχίσει την κίνησή του, η άλλη πλευρά για τη δημοκρατία που πίστευαν ότι ο Κέσσαρας υπονόμευε. Οι απελευθερωτές υπολογίζουν όχι μόνο στη δύναμη των πεπιθήσεών τους, αλλά και στο στρατηγικό πλεονέκτημα ότι βρέθηκαν πρώτοι στο σημείο. Ο Κάσιος είχε προχωρήσει στο χτίσιμο, όπως είδαμε προηγουμένως, ενός μεγάλου οχυρωματικού έργου στις παρυφές του στρατοπέδου του. Επίσης, η κοντινή ελώδη περιοχή παρέχει επιπλέον προστασία. Ο Αντώνιος έχει ενωθεί πλέον με τον σύμμαχό του, τον Οκτάβιο, και μέρος του στρατού του. Η αποστολή του Οκταβίου ήταν να ηγηθεί μιας πρόκλησης εναντίον του στρατοπέδου του Βρούτου, ενώ παράλληλα ο Αντώνιος θα προχωρούσε σε επίθεση στις δυνάμεις του Κασίου. Αλλά ο Οκτάβιος υπέφερε από προβλήματα υγείας. Είχε φτάσει στους Φιλίππους 2 ημέρες νωρίτερα πάνω σε φορείο, υποφέροντας από μία άγνωστη αρρώστια. Εικάζεται ότι αυτό είναι ένα μύθευμα. Κάνοντας ακόμη χειρότερα τα πράγματα, ο γιατρός του Οκταβίου του υπενθυμίζει έναν εμφιάλτη που είχε ο ίδιος, λέγοντάς του ότι αν έπαιρνε μέρος στη μάχη θα σκοτωνόταν. Ένας πολύ κακός ιονός για έναν προληπτικό Ρωμαίο. Οι δυνάμεις έχουν ομοιόμορφα κατανεμηθεί μεταξύ οπλητών και υπηκού. Κάθε πλευρά έχει στη διάθεσή της περίπου 100.000 άνδρας. Ο Κάσιος είναι ένας έμπειρος στρατιωτικός αναλυτής, αλλά το ίδιο και ο Αντώνιος, όπου οι δυνάμεις του φτάνουν το οχύρωμα του Κάσιου, εμπλέκοντας τον εχθρό σε μια εξουθενωτική μάχη σώμα με σώμα. Ο Κάσιος συγκεντρώνει το στρατό του ώστε να τραβήξει τους υπόλοιπους που πλέον βρίσκονται με τις αυτοκρατορικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα, οι επιθέσεις του Βρούτου, αντιλαμβανόμενοι τη συμπλοκή των μεταξύ δυνάμεων του Αντωνίου και του Κάσιου, επιτίθονται στο στρατόπεδο του Οκταβίου. Ο Οκτάβιος πιάνεται εξαπίνης και τρέχει να κρυφτεί. Τα στρατεύματα του Βρούτου καταλαμβάνουν εύκολα το στρατόπεδο του Οκταβίου και ξεκινούν να το λαιλατούν. Οι δυνάμεις του Αντωνίου συνεχίζουν την επίθεση στον Κάσιο. Ο Αντώνιος αποφασίζει να χωρίσει το υπηκό του σε 2 τμήματα. Το πρώτο θα αποκόψει το πεζικό του αντιπάλου του, ενώ το δεύτερο για να ηγηθεί μιας πρόκλησης του στρατοπέδου του Κάσιου. Οι δυνάμεις του Αντωνίου παραβιάζουν τον προμαχώνα και επιτίθονται με μανία τους αντιπάλους τους, κατατροπώντας τους με τις πρώτες δυνάμεις του Κάσιου. Ο Αντώνιος συνεχίζει την επίθεσή του στο υπόλοιπο στράτευμα του Κάσιου με πολύ μεγαλύτερο μένος. Ενώ το υπηκό του Κάσιου προσπαθεί να επιτεθεί, μπλοκάρεται από το αντίστοιχο υπηκό του Αντωνίου. Βλέποντας ο Κάσιος ότι οι δυνάμεις παραπέουν, υποθέτει ότι ο Βρούτος επίσης έχει κατατροπωθεί και πιθανώς έχει εχμαλωτιστεί λόγω της πυκνής σκόνης η οποία έχει δημιουργηθεί στο πεδίο της μάχης. Και θεωρεί ότι ένα πράγμα μπορεί μόνο να κάνει, το μοναδικό έντιμο. Εικάζεται ότι ο Κάσιος είπε
Η αγάπη μου για τη ζωή με έκανε να περιμένω τόσο καιρό να δω τον αγαπημένο μου φίλο να εχμαλωτίζεται από τους εχθρούς μας. Γιατί περιμένεις? Ελευθέρωσέ με από αυτή την τροπή. Ο Μάρκος Αντώνιος κερδίζει μια εκπληκτική νίκη, εκπληρώνοντας όλα τα σχέδιά του. Έσυρε τον Κάσιο σε μια μάχη. Έφτασε στα οχυρώματα. Εχμαλώτησε το στρατόπεδο. Ο Βρούτος είναι και αυτός νικητής. Είχε πάρει το στρατόπεδο του Οκτάβιου. Ο Κάσιος είχε αυτοκτονήσει για το τίποτα. Ο Βρούτος ούτε είχε ιτηθεί, ούτε είχε εχμαλωτιστεί. Αλλά η αυτοκτονία του στερούσε την πολυπόθητη συμμαχία. Κάπου 8 χιλιόμετρα μακριά από τους Φιλίππους, η μάχη για τον έλεγχο του λιμανιού της Νεαπόλεως είναι σε εξέλιξη. Βάσει της αρχαίας ναυτικής πολεμικής επιχείρησης, η μάχη διεξάγεται σε ένα συνδυασμό εμβολισμών και επιβίβασης στα πλοία του εχθρού. Στη Νεάπολη, ο στόλος του Βρούτου και του Κάσιου συντρίβει το στόλο των Κεσαρικών. Οι απελευθερωτές έχουν αποκλειστεί τη θαλάσσια πρόσβαση για τα καλά, εξοβελίζοντας τις ελπίδες του Αντωνίου για προμήθειες και ενισχύσεις. Το αποτέλεσμα μπορούσε να ήταν διαφορετικό αν τα πλοία που είχε υποσχεθεί η Κλεοπάτρα είχαν φτάσει, αλλά υπήρξε πρόβλημα στη θάλασσα. Λέγεται ότι η Κλεοπάτρα είπε: «Δεν θα επιζήσουμε, διατάξτε το στόλο να γυρίσει πίσω. Γυρνάμε στην Αλεξάνδρεια». Ο στόλος της Κλεοπάτρας έπεσε μια φοβερή καταιγίδα στη Μεσόγειο. Η Βασίλισσα αποφάσισε ότι η πλεύση προς τη Νεάπολη θα ήταν πολύ επικίνδυνη. Αναρωτήθηκε τι θα σκεφτόταν ο Αντώνιος αν ο στόλος της δεν εμφανιζόταν. Έχοντας ιτηθεί στη θάλασσα, αλλά επικρατώντας η στεριά, οι Κεσαρικοί ένιωθαν σιγουριά. Ο Βρούτος πλέον πρέπει να κινηθεί χωρίς τον Κάσιο, που βασιζόταν πάνω του ως στρατιωτικός σχεδιαστής στρατηγικής. Λέει ο Βρούτος: «Ο Κάσιος ήταν ο τελευταίος των Ρωμαίων. Ποτέ άλλοτε η Ρώμη δεν θα βγάλει άλλον με τόσο σπουδαίο θάρρος. Πάρτε τον και θάψτε τον κρυφά στη θάσο. Μια μεγάλη κηδεία θα ήταν επικίνδυνη και θα αποθαρρύνει το στρατευμά μας». Ακόμη και χωρίς τον Κάσιο, ο χρόνος είναι με το μέρος του Βρούτου. Τα εφόδια του στρατού του εχθρού του εξαντλούνται. Ένας απέσιος φθινοπορεινός καιρός έχει ξεκινήσει. Κάθε ημέρα οι λεγιώνες του Αντωνίου έπαιρναν θέση μάχης, κοροϊδεύοντας τα στρατεύματα του Βρούτου. Ο Βρούτος νιώθει απελπιστικά μόνος, χωρίς τη συμβολή του Κάσιου. Καθυστερεί πολύ την τελική μάχη ενάντια στους Κεσαρικούς, ακόμη πιστεύοντας ότι ο χρόνος θα λειτουργήσει υπέρ του. Στο Αντωνίου και του Οκταβίου του στρατόπεδο η κατάσταση άρχισε να γίνεται κρίσιμη. Βρίσκονται στα όρια της πείνας. Το ηθικό είναι χαμηλό. Τα στρατεύματα έχουν κουραστεί να περπατάνε ανάμεσα στη φθινοπορεινή λάσπη και το πρωί είναι υποχρεωμένοι να σπάνε ένα λεπτό στρώμα πάγου κάθε φορά που έχει καθίσει πάνω στα δάχτυλά τους κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας. Οι προμήθειες είναι ελάχιστες και αναρωτιούνται πόσο καιρό θα μπορούν ακόμα να κρατήσουν. Το στρατόπεδο του Βρούτου είναι πλήρως εφοδιασμένο και οι στρατιώτες του σε καλή κατάσταση, αλλά η επιρροή του Βρούτου στο στράτευμα βρίσκεται σε πολύ φθήνουσα πορεία. Η απόφασή του να καθυστερήσει τη μάχη ρίχνει το ηθικό των στρατιωτών. Το στράτευμα είναι πλέον νευρικό. Η πίεση που δέχεται ο Βρούτος τον ρίχνει. Μέχρι τις 23 Οκτωβρίου του 42 π.Χ. που συμφωνεί να δώσει τη μάχη. Λέει στους αξιωματικούς του: «Έτσι είναι όπως με τον Πομπίιο τον Μέγα, να μην δίνει εντολές, αλλά να δέχεται. Έτσι θα κηρύξω τον πόλεμο. Γι' αυτό το λόγο ας πάμε στη μάχη. Ο πόλεμος αυτός δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα, αλλά ας είναι. Για τον Απόλλωνα και ας μας προστατέψει όλους μας». Η πληροφορία για την επικείμενη μάχη φτάνει γρήγορα στο στρατόπεδο των Κεσαρικών. Οι Κεσαρικοί περίμεναν σε σχηματισμό κάθε ημέρα για 3 εβδομάδες, περιμένοντας αυτή τη στιγμή. Οι Ρωμαίοι πίστευαν σε ιονούς σημάδια, ειδικά όταν αυτά εμφανίζονταν στη μάχη. Μέσω των ιονών αυτών πίστευαν ότι οι θεοί επικοινωνούν με τους θνητούς. Ένας αετός εμφανίζεται να αντιμάχεται με άλλον πάνω από τα αντίπαλα στρατόπεδα. Οι στρατιώτες παρακολουθούν επίμονα να δουν ποιος από τους δύο θα νικήσει.
Ο αετός που βρισκόταν κοντά στο σημείο των Κεσαρικών επικρατεί. Ένας καλός ιονός για τον Αντώνιο και τον Οκτάβιο, ενώ ταυτόχρονα ένας κακός για τον Βρούτο. Ο Αντώνιος καλεί τα στρατεύματά του στη μάχη με το συνηθισμένο του τρόπο, όπου σύμφωνα με τον ιστορικό Άπιο είπε: «Ρωμαίοι στρατιώτες, ο εχθρός είναι μπροστά μας. Είναι δειλοί, γιατί προσπαθήσαμε πολύ να τους σύρουμε πίσω από τις οχυρώσεις τους. Κανείς από εσάς να μην αισθανθεί το μίσος και τη δηλοφονική πείνα εναντίον του εχθρού. Είναι εφικτό αυτό που ζητάω μέσω του θάρρους και της πίσης στο σπαθί σας. Η κατάστασή μας είναι φρικτή και τίποτα δεν μπορεί να παραταθεί μέχρι αύριο. Είναι το σήμερα που θα κρίνει αν θα νικήσουμε ολοκληρωτικά ή μας περιμένει ένας γενναίος θάνατος». Αυτή θα ήταν η τελευταία αντιπαράθεση μεταξύ των Κεσαρικών και των Απελευθερωτών. Η δεύτερη μάχη στην ελληνική γη των Φιλίππων. Κρατώντας το ρωμαϊκό στρατιωτικό πρωτόκολλο, ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός του Βρούτου παραδίδεται στον εχθρό, προσκαλώντας τους Κεσαρικούς και παρακαλώντας τους να αποδεχθούν τη μάχη. Από την πλευρά του, ο εφησυχασμένος στρατηγός απευθύνεται στους άντρες του. Λέει ο Βρούτος: «Επιλεχθήκατε για να πολεμήσετε. Με πιέσατε για να πολεμήσετε, ενώ θα μπορούσα να νικήσω με διαφορετικό τρόπο. Τουλάχιστον μην απογοητεύσετε τις δικές σας ελπίδες ή τις δικές μου. Έχετε το πλεονέκτημα των υψωμάτων και την προστασία των μετόπιστων. Ο εχθρός βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση. Εκμεταλλευτείτε το, επειδή βρίσκεται μεταξύ ημών και της πείνας. Οι δύο στρατοί πλέον είναι έτοιμοι να αναμετρηθούν». Ο Αντώνιος, ως κορυφαίος στρατιωτικός, καταστρώνει σχέδιο που αρχικά να απλώσει την δεξιά πτέρυγα του, προκαλώντας τον Βρούτο να πράξει το ίδιο ώστε να δυνατήσει τον κεντρικό σχηματισμό της μάχης. Μετά θα κέρδιζε το πλεονέκτημα του κενού που θα σχηματιζόταν, ώστε να στείλει το υπηκό του στην καρδιά του στρατοπέδου του Βρούτου. Τέλος, οι δυνάμεις του Αντωνίου θα περικυκλώσουν το πεζικό του Βρούτου, χρησιμοποιώντας την κίνηση της δαγκάνας, που θα μπορούσε να αποδειχθεί θανάσιμη για τον εχθρό. Ο Βρούτος προχώρησε μπροστά προς τις γραμμές των Κεσαρικών, αλλά το εξασθενημένο κέντρο του δεν μπορούσε να αντέξει πολύ περισσότερο. Υπενθυμίζει στους στρατιώτες του τον ιερό σκοπό της προάσπισης της δημοκρατίας. Λέει ο Βρούτος: «Ήθε η νίκη μου να φέρει την ελευθερία στους Ρωμαίους. Ήθε ο θάνατός μου να μας ελευθερώσει από τη δουλεία. Αλλιώς τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Εκτός από ένα πράγμα. Είτε θα ζήσουμε, είτε θα πεθάνουμε ως ελεύθεροι άνδρες». Καθώς το ρέμα ρέει, στο χώμα η ελπίδα και για την νίκη αυξάνεται για τους Κεσαρικούς. Οι μάχες σώμα με σώμα είναι πολύ έντονες, ενώ κάθε πλευρά μάχεται με τα ίδια όπλα σε κάθε σπιθαμή του εδάφους. Το υπηκό του Αντωνίου διαλύει τα στρατεύματα του Βρούτου, προλαμβάνοντας αυτούς πριν ανασυγκροτηθούν. Οι δυνάμεις του Βρούτου υποχωρούν κατά από την πίεση του Αντωνίου. Το προνόμιο της νίκης ανήκει στους Κεσαρικούς. Για τους ηττημένους υπάρχει ένα μικρό έλεος. Λέγεται ότι ένας στρατιώτης συνομιλεί με τον Οκτάβιο: «Λυπήσουμε, Κέσαρα, σε ηκετεύω. Δεν είσαι κι εσύ Ρωμαίος?» Απαντά ο Οκτάβιος: «Ποιος ο λόγος να ενδώσω στις απαιτήσεις των εχθρών μου? Αλλά μπορώ να κάνω κάτι για να σε ευχαριστήσω. Θα τραβήξουμε ένα κλήρο, να δούμε ποιος είναι αυτός που περισσεύει. Στρατιώτες, βοηθήστε τους εαυτούς σας. Σας υποσχεθήκαμε. Σας αξίζουν τα λάφυρα». Στο τέλος της δεύτερης μάχης, ο Βρούτος ηττημένος δραπετεύει στους γυρολόφους. Η στρατηγική του Αντωνίου δούλεψε. Επιτιθέμενος πρώτα στον Κάσιο, άφησε τον άπειρο Βρούτο έτοιμο να ηττηθεί. 40.000 άνδρες σκοτώθηκαν στους Φιλίππους, κάνοντας τον πιο φωνικό πόλεμο στην αρχαία ιστορία. Οπλισμένοι με τα ίδια όπλα, μιλώντας την ίδια γλώσσα, οι Ρωμαίοι πολέμησαν εναντίον χωρικών φίλων τους, ακόμα και αδελφών τους. Ο Βρούτος, ακολουθούμενος από πολυάριθμους στρατιώτες και αφοσιωμένους φίλους, αποχώρησε στα υψώματα, σχεδιάζοντας να επιστρέψει στο πεδίο της μάχης τη νύχτα ή να προχωρήσει με κατεύθυνση τη θάλασσα. Σε λίγο όμως, απελπισμένος από την πραγματικότητα και θεωρώντας μάταιο να συνεχίσει τον αγώνα, ζήτησε από το φίλο του το στράτονο το ξύφος του. Το έπιασε με τα δυο του χέρια και έπεσε πάνω του.
Αρχαίοι ιστορικοί αναφέρουν ότι οι τελευταίες λέξεις του Βρούτου ήταν «Ω άθλια αρετή, δεν είσαι τίποτε άλλο παρά ένα όνομα, που όμως σε λάτρεψα τόσο αληθινά. Όμως τώρα κατάλαβα ότι ήσουν κι εσύ ένα σκλάβος της τύχης». Μαζί με τον Βρούτο, οι τελευταίες φλόγες της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας σβήνουν. Το σώμα του παρουσιάστηκε μπροστά στους νικητές. Ακόμη και όταν βρισκόταν στους νικηφόρους λόφους των Φιλίππων, οι διαφορές των προσωπικών φιλοδοξιών μεταξύ Οκταβίου και Αντωνίου ήταν ολοφάνερες. Για την ώρα, η εκδίκηση είχε παρθεί για τον Κέσσαρα και η δύναμη των Κεσσαρικών ήταν ασφαλής. Η 500 ετών Ρωμαϊκή Δημοκρατία πλέον είναι μια μικρή και ανάμνηση. Η ειρήνη είχε αποκατασταθεί τουλάχιστον προς το παρόν. Ο λαός της Ρώμης υποδέχθηκε με μεγάλη ανακούφιση το τέλος των εχθροπραξιών. Εν το μέσο της πανηγυρικής κατάστασης, ο Οκτάβιος και ο Αντώνιος χώρισαν μεταξύ τους την αυτοκρατορία. Ο Οκτάβιος πήρε την Δύση και ο Αντώνιος την Ανατολή, το πλουσιότερο κομμάτι της αυτοκρατορίας, με την Αλεξάνδρεια ως πρωτεύουσα. Η Κλεοπάτρα παραμένει στην Αλεξάνδρεια μαζί με το γιο της που είχε αποκτήσει μαζί με τον δολοφονηθέντα Ιούλιο Κέσσαρα. Ανησυχεί για την ασφαλειά της και το μέλλον της Αιγύπτου. Αβέβαιη αν οι Κεσσαρικοί παραμένουν φίλοι ή εχθροί, ειδικά όταν αυτή απέτυχε να πράξει την ναυτική υποστήριξη που ζήτησαν στην Νάπολη. Η Ρώμη έστρεψε το βλέμμα της στην Αίγυπτο. Ο Μάρκος Αντώνιος γνωρίζει ότι το λιμάνι της Αλεξάνδρειας ελέγχει το εμπόριο στην Ανατολή και μπορεί να αποτελέσει τη στρατηγική βάση για εξάπλωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η Κλεοπάτρα κρατά το κλειδί. Η μάχη των Φιλίππων άλλαξε την πορεία του αρχαίου κόσμου. Νικητής σε στρατιωτική σύγκρουση αναδείχθηκε ο Μάρκος Αντώνιος, αλλά την ουσιαστική νίκη, την πολιτική, θα την κερδίσει ο Οκτάβιος, ο οποίος θα γίνει ο πρώτος αυτοκράτορας στη Ρώμη, θέτοντας τέλος στη δημοκρατία. Ένα από τα πιο αιματοβαμμένα κεφάλαια της ρωμαϊκής ιστορίας κλείνει. Αλλά για πόσο με δύο φιλόδοξους άνδρες που μοιράζονται την εξουσία και μία έξυπνη και όμορφη βασίλισσα να κυβερνά ένα βασίλειο που εποφθαλμιούν? Το σκηνικό έχει στηθεί για μία τελική αναμέτρηση η οποία θα λάβει χώρα στο Άκτιο το 31 π.Χ. με την αυμαχία μεταξύ του Οκτάβιου και του Αντώνιου, όπου θα βρει νικητή τον Οκτάβιο. Ο Αντώνιος θα γυρίσει στην Αίγυπτο, όπου ένα χρόνο μετά θα αντιμετωπίσει ξανά τον Οκτάβιο, ο οποίος θα επιτεθεί στην Αίγυπτο και θα κατατροπώσει τόσο τον Αντώνιο όσο και την Κλεοπάτρα. Ο Αντώνιος αυτοκτόνησε για να μην συλληφθεί εχμάλωτος και λίγες μέρες αργότερα ακολούθησε η Κλεοπάτρα. Τρία χρόνια μετά, η Ρωμαϊκή Σύγκλητος ανακηρύσσει τον Οκτάβιο ως Αύγουστο, δημιουργώντας έτσι τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που κυριάρχησε για τα επόμενα 500 χρόνια. Σας ευχαριστώ.